Βίκη Βολιώτη είναι ηθοποιός. Ήρεμη δύναμη του χώρου, μιλάει για τους ρόλους ζωής που άλλοτε αναγκάστηκε να παίξει και άλλοτε με χαρά υποδίθηκε. Πρόκειται για την παράσταση Αύγουστος σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη που παίζεται στο θέατρο Χόρν. Όταν το διάβασα, τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Θεώρησα δηλαδή ότι είναι από τα πιο ωραία σύγχρονα έργα που έχω διαβάσει. Παρόλο που είναι μια οικογένεια, όπως είπες και εσύ, πολύ δυσλειτουργική, εγώ αισθάνθηκα ότι έχει πάρα πολλές ομοιότητες, ακόμα και με τη δική μου οικογένεια. Μεγάλο κομμάτι της παράστασης επικεντρώνεται στη σχέση με τις αδελφές σου. Στην πραγματική ζωή έχεις αδέλφια? Έχω έναν αδελφό μεγαλύτερο. Δέσαμε πολύ γιατί εντάξει, υπήρχαν και κάποια δεδομένα στην οικογένεια, κάποιες απώλειες που ζήσαμε στην οικογένεια που μας έφεραν κοντά. Έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν 16 χρονών, οπότε αυτό μας έφερε έτσι αναγκαστικά δηλαδή. Ας πούμε αυτό το κομμάτι που έχει το έργο, που αναφέρεται ο δικός μου ρόλος στο γεγονός ότι οι άλλοι έφυγαν, οι άλλες κόρες έφυγαν, οι αδελφές της έφυγαν και έμεινε εκείνη να αναλάβει ουσιαστικά τη φροντίδα των γονιών τους, είναι κάτι το οποίο με αφορά άμεσα. Δηλαδή ισχύει αυτό και στη δική μου περίπτωση. Οπότε κλήθηκες να λάβεις εσύ το ρόλο του πατέρα στην οικογένεια? Σε όλες τις οικογένειες υπάρχει αυτό. Πάντα ένα από τα παιδιά, είτε επειδή θέλει, είτε επειδή οι συνθήκες το οδηγούν εκεί, χωρίς να το θέλει, αναλαμβάνει τη φροντίδα των γονιών όταν μεγαλώνουν. Πάντα ένα παιδί έχει το μεγαλύτερο φορτίο ως προς αυτό. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό? Ήσουν έφηβη κιόλας. Ήτανε πολύ δύσκολο. Ναι, δεν ήταν εύκολη περίοδος. Αν και πιο δύσκολη ήταν η περίοδος της ασθένειας του πατέρα μου, γιατί το να ζεις, ας πούμε, τη φθορά του γονιού από τόσο κοντά δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία. Έπασχε δηλαδή από καρκίνο? Από καρκίνο, ναι. Πέθανε. Και οι δύο μου γονείς πεθάναν από καρκίνο. Ναι. Κάλυψες το κενό του μπαμπά σου, πιστεύεις? Ως ένα βαθμό σίγουρα. Μοιραία γίνεται αυτό. Σαφέστατα. Η δική σου σχέση με τη μαμά σου πώς ήταν? Υπήρξε ποτέ ανταγωνιστική? Όχι. Ανταγωνιστική, όχι. Μήπως επειδή σας ένωσε και πολύ έντονα το περιστατικό με τον μπαμπά? Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Αλλά η μητέρα μου ήταν ένας πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Πολύ σπάνια ψυχή. Έχω την αίσθηση ότι σε μια αρκετά συντηρητική ακόμα ελληνική κοινωνία το παράδειγμα της υιοθεσίας του παιδιού σου που είναι από την Αιθιοπία δίνει ένα άλλο στίγμα και συνηθίζει σε μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Για μένα δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα, το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι ηθική όμως αυτονόητο. Για μένα είναι. Το θεωρώ τρελό ότι δεν είναι. Πολλά πράγματα θεωρώ τρελά, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, παγκόσμια πια. Είναι τραγικό το ότι σας συζητάμε ξανά από την αρχή για πράγματα τα οποία έχουν αποδείξει την αναγκαιότητά τους και το μονόδρομο του να υπάρχουν. Είσαι η κλασική Ελληνίδα μαμά? Είναι πολύ νωρίς ακόμα να το πω αυτό. Η μικρή, για να πιάσουμε, ναι. Πόσο χρόνο είναι? Η μικρή είναι 2 χρονών και 4 μηνών. Ναι, είναι πολύ μικρή η κόρη μου ακόμα. Αναρωτιέσαι αν είσαι καλή μαμά? Συνέχεια, κάθε μέρα. Πάντα γέλαγα με αυτές τις αγωνίες των μαμάδων που άκουγα φίλες μου και έλεγα, μα τι είναι αυτά τώρα, τι χαζά. Όλα ισχύουν. Δηλαδή? Ό,τι ακούς είναι όλα αλήθεια. Από το αν θα βράσεις σωστά το... Όλα είναι αλήθεια, όλα. Τα παίρνω όλα πίσω. Ό,τι έλα, τι υπερβολική που είναι που παίρνουν τόσα πράγματα που πάνε στην παραλία και κουβαλάνε όλα τα αυτά. Όλα τα κάνουν, δηλαδή έτσι είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είμαι εγώ η έξυπνη και η άλλη χαζή.